Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών δέχθηκε επίθεση, αναχαιτίζοντας ένα μη αναγνωρισμένο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πλησίασε τις θέσεις του στην αεροπορική βάση Αϊάν Αλ Ασάντ στη δυτική Ιρακινή επαρχία Μπαρ στις 5 Ιανουαρίου. Ο ρυθμό των επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά των Αμερικανικών δυνάμεων και των εταίρων του στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τους επόμενους μήνες, λένε στο Breaking Defense, ένα ζευγάρι Ισραηλινών αξιωματούχων αμυνάς. Το Ισραήλ έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες μια επιθετική εκστρατεία με στόχο την καταστροφή αποστολών προηγμένων όπλων κατασκευής Ιράν συμπεριλαμβανομένων των ντρόουν προς τους αντάρτες Κούτι στην Ιεμένη και τους πυρήνες της Χεσμολάχ στη Συρία παρά αυτέ τι προσπάθειε, συμπεριλαμβανομένου ενό χτυπήματο τη 27η Δεκεμβρίου στη Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΣΑΝΑ, οι Ισραηλινέ Μυστικέ Υπηρεσίε εκτιμούν ότι οι ομάδε παρέλαβαν πρόσφατα νέα Ιρανικά επιθετικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προφανώ χρησιμοποιήθηκαν στην πιο πρόσφατη επίθεση. Το ανησυχητικό είναι ότι τα ιρανικά οπλισμένα ντρόουν είναι πολύ ακριβή και φέρουν σχετικά βαριές κεφαλές και φαίνεται πως οι Ιρανοί έχουν αναπτύξει τρόπους για να εκτοξεύουν οπλισμένα ντρόουν σε μια προσπάθεια να συντρίψουν τα συστήματα αεράμηνας. Οι πρόσφατε επιθέσει σε θέσει του συνασπισμού υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ιράκ πραγματοποιήθηκαν πιθανότατα από φιλοειρανικέ δυνάμει για να τιμήσουν τη μνήμη του Αμπου Μάχτι Αλ Μουχάντη, αναπληρωτή διοικητή των μονάδων λαϊκή κινητοποίηση και του διοικητή τη δύναμη Σκουάτ του Ιράν, υποστράτηγο Κασίμ Σολεϊμάνι, που δολοφονήθηκαν από τι Ηνωμένε Πολιτείε πριν περίπου δύο χρόνια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.